Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Smart Office. Εβδομαδιαίες συμβουλές και πρακτικές για το Microsoft Office. Σήμερα θα σας δείξω κάτι σχετικό με το Microsoft PowerPoint. Πώς να κάνετε απόκρυψη, επανεμφάνιση διαφανειών σε παρουσίαση του Microsoft PowerPoint. Κάποιες φορές σε μια παρουσίαση του Microsoft PowerPoint υπάρχει μία διαφάνεια που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο παρουσίασης, αλλά δεν θέλουμε να εμφανίζεται στην προβολή παρουσίασης. Τι μπορούμε να κάνουμε? Απλώς κάνουμε απόκρυψη της συγκεκριμένης διαφάνειας. Μία κρυμμένη διαφάνεια παραμένει στο αρχείο και δεν σημαίνει ότι έχει διαγραφεί. Αφού κάνουμε απόκρυψη μιας διαφάνειας, μπορούμε αργότερα να την επανεμφανίσουμε έτσι ώστε να είναι και πάλι ορατή. Όχι για μας, γιατί πάντα παραμένει ορατή, αλλά για το ακροατήριο. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε την επιλογή απόκρυψη διαφάνειας μεμονωμένα για οποιαδήποτε διαφάνεια στην παρουσίασή μας. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πώς. Έχω ανοίξει μια παρουσίαση του Microsoft PowerPoint, η οποία αποτελείται από 4 διαφορετικές διαφάνειες. Για λόγους δικούς μας, θέλουμε να κρύψουμε μια διαφάνεια από την παρουσίασή μας. Όταν κρύβουμε μια διαφάνεια, αυτό δεν σημαίνει ότι διαγράφεται η διαφάνεια, απλώς δεν είναι ορατή στους ακροατές όταν κάνουμε προβολή παρουσίασης. Για μας είναι πάντα ορατή. Για να κάνουμε λοιπόν απόκρυψη μιας διαφάνειας, ο ένας τρόπος είναι, από εδώ που είναι οι μικρογραφίες αριστερά, να κάνουμε ένα δεξί κλικ και από το μενού συντόμησης που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή απόκρυψη διαφάνειας. Κατευθείαν η διαφάνεια γίνεται κάπως ξεθοριασμένη αχνή και στο νούμερο της διαφάνειας βλέπουμε μια γραμμή ενδιάμεσά της. Για να την ξαναεμφανίσουμε τη διαφάνεια, πάλι θα πρέπει να κάνουμε δεξί κλικ αφού είναι επιλεγμένη και από το μενού συντόμευσης να επιλέξουμε την εντολή απόκρυψη διαφάνειας. Ξανά ορατή. Άλλος τρόπος για να κρύψουμε μια διαφάνεια, ας κρύψουμε τη τελευταία, λέμε, την τέταρτη. Θα πάμε στην προβολή παρουσίαση στο tab και από την περιοχή ρύθμιση να επιλέξουμε την εντολή απόκρυψη διαφάνειας. Αποκρύψτε την τρέχουσα διαφάνεια ώστε να μην εμφανίζεται όταν κάνετε παρουσίαση. Κατευθείαν έγινε απόκρυψη. Αχνή, ξεθοριασμένη και διαγραμμένο το νούμερο της διαφάνειας. Πάμε να κάνουμε προβολή παρουσίασης. Είχαμε 4 προβολή παρουσίασης. Μία, γίνονται οι κινήσεις όλες, 2, 3. Σε περίπτωση που θελήσουμε να κάνουμε να εμφανιστεί η διαφάνεια την οποία έχουμε κρύψει και να την εμφανίσουμε στο ακροατήριο, καθώς κάνουμε προβολή παρουσίασης, κάνουμε ένα δεξί κλικ και διαλέγουμε την εντολή «Δείτε όλες τις διαφάνειες» από το μενού συντόμευσης. Αμέσως εμφανίζονται σε μικρογραφία όλες οι διαφάνειες της παρουσίασής μας και βλέπουμε την τελευταία, την τέταρτη, την οποία έχουμε κρύψει. Φαίνεται κάπως διαφορετικό το χρώμα σε σχέση με τις άλλες. Για να την εμφανίσουμε στο ακροατήριό μας, απλώς την επιλέγουμε και κατευθείαν θα εμφανιστεί και πάλι μπροστά. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις είδατε, εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Εάν έχετε απορίες ή προτάσεις, πολύ ευχαρίστως να μου τις γνωστοποιήσετε στην ενότητα των σχολείων.